Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του τύπου, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα σας κάνει μια σύντομη δήλωση για τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις κατόπιν ο Πρόεδρος και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά κατά τη διάρκεια της δηλώσεως του Πρόεδρου. Ο κύριος... Η εκλογή κρίθηκε. Ο ελληνικός λαός επέλεξε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση με άνετη πλειοψηφία στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία τα 3,5 χρόνια της διακυβέρνησής της ακολούθησε το σωστό δρόμο και πήρε δύσκολες αλλά αναγκαίες για το μέλλον της Ελλάδος αποφάσεις και πλήρωσε το ανάλογο πολιτικό κόστος. Σέβομαι την κρίση του ελληνικού λαού και εύχομαι στην καινούργια κυβέρνηση να επιτύχει. Είμαι όμως υποχρεωμένος να πω ότι έχω βαθύτατες ανησυχίες. Η χώρα μας μπαίνει σε μια μεγάλη δοκιμασία, γιατί θα έρθει στην εξουσία ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική στα μεγάλα εθνικά προβλήματα εσωτερικά και εξωτερικά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Στη δύσκολη περίοδο που θα επακολουθήσει, η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας παραμένει πάντοτε η εγγύηση και η ελπίδα να συνεχίσει η χώρα την πορεία της πρόοδου την οποία ξεκινήσαμε. Οι ιδέες μας άλλωστε έχουν πλήρως δικαιωθεί ιστορικά και ο χώρος τον οποίο εκπροσωπούμε παραμένει, παρά τις δύσκολες συνθήκες της αναμέτρησης, πάρα πολύ ισχυρός. Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω θερμά όλα τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, γυναίκες και άντρες, για το μεγάλο αγώνα τον οποίο έδωσαν με τόση πίστη και με τόση αυτοθυσία. Κατάφεραν να κρατήσουν ψηλά τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας παρά τον ανελαίητο πόλεμο τον οποίον υπέστη η παράταξη από το οικονομικό εκδοτικό κατεστημένο. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Όπως είχα δηλώσει από καιρού, θα κινήσω τις διαδικασίες για την εκλογή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη μας παράταξη κλήθηκε πάντοτε σε δύσκολες ώρες να υπηρετήσει τη χώρα. Πιστεύω ότι νωρίτερα ή αργότερα θα κληθεί και πάλι για να βοηθήσει την Ελλάδα και το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι να μην είναι πάρα πολύ δύσκολες οι περιστάσεις όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη. Ευχαριστώ θερμώς. Αυτά ήταν που είχα να σας πω.